Κάτω από τα 15 λεπτά του ευρώ θα κινηθεί τελικά η κιλοβατόρα του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο για τα νοικοκυριά με κειμενόμενο πράσινο ή κίτρινο τιμολόγιο. Σκέφτεστε να αλλάξετε χρώμα στο τιμολόγιο? Μπορεί, ναι, το σκέφτομαι. Ναι, ναι. Τι χρώμα τιμολόγιο έχετε? Έχω το μπλε. Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έδωσαν μεγάλες εκπτώσεις, απορροφώντας σημαντικό τμήμα της αύξησης των τιμών στην χοντρεμπορική αγορά, και έτσι οι επιδοτήσεις προσγειώθηκαν στα 1,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες. Με την τροπολογία εφαρμόζεται έκτακτη εισφορά σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου. Τα έσοδα θα ενισχύσουν το δίχτυ προστασίας οικιακών καταναλωτών, καθώς επίσης αγροτών, από την υπερβολική επιβάρυνση που θα προκαλούσαν οι αυξημένες τιμές λόγω της δυσλειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς ρεύματος στην νοτιοανατολική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του περασμένου Ιουλίου. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ με έκπτωση 53% έδωσε αρχική τιμή 16,39 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα στο πράσινο τιμολόγιο, και μετά την επιδότηση η τελική λιανική τιμή διαμορφώνεται στα 14,79 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξω. Δεν κάνει κάτι τα 20 ευρώ. Άμα δώσουν κανένα γενναίο ποσό, κάνει. Αντίστοιχα, το πράσινο τιμολόγιο της Πρωτέργεια με αρχική τιμή 15,99 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα διαμορφώνεται μετά την επιδότηση στα 14,39 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μας είπαν ότι τον Ιούλιο κλήθηκαν να πληρώσουν αυξημένο το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, ο προβληματισμός επικρατεί στους πολίτες και για το αν θα πρέπει να αλλάξουν χρώμα στα τιμολόγια. Φτηνότερα από τα πράσινα είναι για άλλο ένα μήνα πολλά κίτρινα τιμολόγια. Ενώ για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η επιδότηση είναι τριπλάσια και ανέρχεται σε 5 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα για το σύνολο της κατανάλωσης.